Ο άνθρωπος που θα μας μιλήσει λοιπόν σήμερα είναι, ε, συνδέεται μαζί μας από τις Ηνωμένε Πολιτείε, το γνωρίζω πολλά χρόνια. Παρακολουθώ εκπαιδεύσει του για περισσότερα από 10-12 χρόνια. Είναι εξαιρετικό, πραγματικά. Ε, η εκπαίδευση θα γίνει στα αγγλικά. Α, δώστε μου λίγο μια στιγμή, γιατί βλέπω ο κόσμο ακόμα μου στέλνει μηνύματα. Ωραία. Α, η εκπαίδευση θα γίνει στα αγγλικά. Θα κάνω τώρα μια σύντομη εισαγωγή για το ποιο είναι και γιατί θα μα μιλήσει και μετά θα δώσω το λόγο σε εκείνον. Τη μετάφραση θα την κάνω εγώ. Ε, δεν είμαι επαγγελματία διερμηνέα, οπότε θα ήθελα να σα ευχαριστήσω προκαταβολικά για την κατανόηση α, που θα δείξετε για τα το, το πιο αλάθη θα εντοπίσετε. Ελπίζω να, τα πάει, να πάει καλά το σπάτο όλο αυτό. Οπότε λοιπόν ο καλεσμένο μα ε, σήμερα έχει πάνω από τρει δεκαετίε πείρα στο επάγγελμά μα και είναι από του πιο αναγνωρισμένου εκπαιδευτέ δικτυακού μάρκετινγκ σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει μιλήσει σε εκδηλώσει σε περισσότερε από 30 διαφορετικέ χώρε, διδάσκοντα τι αρχέ και τι στρατηγικέ που βοήθησαν και τον ίδιο να δημιουργήσει τεράστια επιτυχία στο δικτυακό marketing. Ο τρόπο ομιλία του είναι ειλικρινή, είναι άμεσο και συνδυάζει τι γνώσει με το χιούμορ. Βέβαια, όταν μιλήσαμε, μου είπε ότι μπορεί να υπάρξει λίγο θέμα με το χιούμορ, γιατί ε, έχει κάποιε επιφυλάξει, γιατί ξέρετε, στη μετάφραση καμιά φορά χάνεται αυτό. Είναι συγγραφέα του, Uh, fearless Networking, το οποίο έχει γίνει ένα από τα κορυφαία βιβλία σε πωλήσει στο χώρο του δικτυακού marketing. Uh, έχει επίσης δημιουργήσει μερικά από τα πιο δυνατά προγράμματα εκπαιδευτικά για το πώ να πετύχει κανείς τη δουλειά μας, συμπεριλαμβανομένων και των uh, Cracking the Code to Success in Network Marketing, uh, The Little Black Book of, of Scripts. Κάποια από αυτά, αυτά τα έχω αγοράσει εγώ πριν πολλά χρόνια. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο με τα σενάρια. Έχει εδώ πέρα το Insider Secrets του Professionals, του Recruiting Professionals. Πολλά, δεν έχω διάφορα εδώ πέρα. Α, και είναι, έχει και την ε, ομάδα A-Team, που ουσιαστικά είναι το μακροβιότερο ομαδικό πρόγραμμα coaching στο επάγγελμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα φυσικά, μπαίνοντας στη σελίδα του ε, Το, το θέμα της σημερινή εκπαίδευση είναι πώς να έχετε θετική επίδραση στον κόσμο και σταθερά αποτελέσματα στην επιχείρησή σας και στη δουλειά σας, κατά τη διάρκεια δύσκολων καιρών. Οπότε λοιπόν, ας τον βάλω και αυτόν στη γραμμή, στην <laughs> συζήτησή μας. Hello! Hello, how are you my friend? I'm great, I'm doing great. Uh, uh, just, just give me a second to complete my introduction and I will, uh, uh, we will start right away. Okay. Οπότε, ε, παρακαλώ βοηθήστε με ε, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Γράψτε ένα welcome στα σχόλια. Οπότε, ας καλωσορίσουμε τον κύριο Uh, Todd Falcone, it's a great uh, privilege, sir, to have you here, and an honor, honor, to be able to talk with you uh, in this uh, training, and to have you as my guest speaker. Uh, I believe that uh, the topic uh, of the training is exactly uh, what we need in these uh, challenging times we are living uh, uh, worldwide. Uh, so I just did a little introduction. About you and about the topic, so the floor is yours. Take it away. That sounds sounds good. Before I get going, so are you going to be uh, showing the slides while I'm going through this, or? Yes. Okay. Yes. All right. Uh, so. Me, okay. Oh there, oh, there you go. Look at that. Okay. So, okay, let's let's talk then. So, first of all, thank you so much for for having me. I appreciate the opportunity of sharing with your group. Ωραία, ευχαριστώ που με κάλεσες και που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ με την ομάδα, κάποια εκπαίδευση. Όπως ανέφερε ο Θοδωρής, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Τώρα έχω κλείσει 30 χρόνια εμπειρίας. Και a, a... There's a great awakening taking place. And that awakening is happening both out of network marketing as well as inside of the network marketing profession. People that are not involved in network marketing are wondering how they're going to earn money. Άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το δικτυακό marketing αναρωτιούνται πώς μπορούν να κερδίσουν χρήματα. People that have either been exposed to network marketing in the past and said no or have never seen it yet are wondering what they're going to do with their financial future. Άνθρωποι που είχαν ακούσει για το δικτυακό marketing παλιότερα ή δεν έχουν ακούσει ποτέ ξανά αναρωτιούνται πώς θα κερδίσουν χρήματα και να... για το μέλλον τους. And I also believe there's an awakening happening inside of the network marketing profession. Επίση, πιστεύω ότι συμβαίνει και μία αφύπνιση μέσα στον χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ. Για ηγέτε ηγέτες οι οποίοι έχουν πάρει την πρωτοβουλία, έχουν βγει μπροστά και έχουν χτίσει μεγάλες επιχειρήσεις, είναι ο καιρός για αυτούς τους ηγέτες να βγουν μπροστά και να επιδύξουν ε, η ιεresία που δεν έχουν επιδύξει ποτέ πριν. And for those people that have been in the profession for a couple of years and haven't treated it seriously, για αυτούς που έχουν holde κάποιες χρόνια 2-3 χρόνια στη δουλειά και δεν το έχουν πάρει ακόμα σοβαρά. Instead of living in regret and saying I would have, I should have or I could have και αντί να σκέφτονται τι θα συνέβαινε αν το είχα κάνει και αν το είχα ξεκινήσει τότε κτλ. It's time for you to step up your game. Είναι και για σας η στιγμή να βγείτε μπροστά και να ανεβάσετε τους ρυθμούς σας. Here's the Γιατί η κατάσταση έχει ως εξής. σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, people are wondering

Και το δικτυακό marketing είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για κάποιον να μπορεί να δουλέψει 100% από το σπίτι. None Κανείς από μας δεν έχει ξαναβρεθεί σε μια αντίστοιχη περί... περί... κατάσταση στη ζωή του. Those who work in a work or a job. Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε, μια, σε ένα περιβάλλον εργασίας φυσιολογικό έχουν μια απλή δουλειά, μια κανονική δουλειά. are sitting at home right now wondering and thinking what am I going to do to earn money? I've done over 35 trainings in the last week and a half. Okay. I've done more 35 trainings in the last one and a half weeks. I've personally talked to hundreds of network marketers around the world. <laughs> and those network marketers that have stepped up rather than stepped down are seeing people more open than ever about a network marketing opportunity. And the people who have ε, έχουν δει πολλούς ανθρώπους ανοιχτούς για το δικτυακό marketing. Right now the world needs your leadership. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος χρειάζεται την ηγεσία σας. Your family needs your leadership. Η οικογένειά σας χρειάζεται την ηγεσία σας. Your team needs your leadership. Η ομάδα σας χρειάζεται την ηγεσία σας. You don't have the time to sit on the couch or the chair all day watching the news δεν έχετε το χρόνο να καθίσετε στον καναπέ και να βλέπετε όλη μέρα ειδήσεις. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος που ζούμε μπορεί να είναι μια καθοριστική στιγμή για το υπόλοιπο της ζωής σας. Όταν πάρετε την απόφαση σήμερα να κάνετε μεγαλύτερη δράση στην επιχείρησή σας.

One of the biggest reasons people don't make it in network marketing is they simply don't do the work. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που κάποιοι άνθρωποι δεν θα καταφέρουν στο δικτυακό marketing. Uh, can you repeat the last part, please? They simply don't do the work. Είναι ότι απλά δεν κάνουν τη δουλειά. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που οι άνθρωποι δεν θα καταφέρουν στη δουλειά αυτή είναι ότι απλά δεν κάνουν τη δουλειά. And it's not that they're lazy. Και δεν είναι ότι είναι And for, and for most people, it's not that they don't know what to do. They're letting their head get in the way. How many of you, I'm sure, know someone right now that is not working? Πόσοι από εσά γνωρίζετε ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τη δουλειά, δεν, δουλεύουν. Έχω ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου που ήταν στις ομάδες μου παλιότερα. Last I a phone call. Την προηγούμενη Τετάρτη έλαβα μια κλήση,

Οι άνθρωποι είναι περισσότερο ανοιχτοί σε μια επιχειρηματική ευκαιρία τώρα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. So, what you have to look at is what are you focusing on? Οπότε αυτό που χρειάζεται να δείτε είναι σε τι είναι αυτό το οποίο εστιάζεται. Because what you focus on grows. Γιατί αυτό το οποίο εστιάζεται μεγαλώνει, αναπτύσσεται. You can't control what's going on out there with this coronavirus. You can practice social distancing. Washing your hands. But You can not change what's already happening. You can You can So look at what you can Οπότε δείτε τι είναι αυτό που μπορείτε να ελέγξετε. And what you can control is Και αυτό που μπορείτε να ελέγξετε είναι ο εαυτός σας. Your daily Οι καθημερινές σας δραστηριότητες. What are you spending your days doing? Τι κάνετε μέσα στην ημέρα σας, πώς αφιερώνετε τον χρόνο σας στην ημέρα σας.

Θα πρέπει να μιλάτε σε ανθρώπου με ανθρώπου και να δείχνετε την επιχειρηματική σα ευκαιρία. Αυτό είναι που κάνουμε. και εσεί που είστε σήμερα εδώ μαζί μου, που ίσω έχετε έτσι. Ε, είστε λίγο μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Σας έχει επηρεάσει λίγο αυτό που, σας που γίνεται εκεί έξω.

Αν αρχίσετε να επικεντρώνεστε σε δραστηριότητε που δημιουργούν τζίρο, που δημιουργούν εισόδημα. Αν αρχίσετε να ζητάτε από τους ανθρώπους να ρίξουν μια ματιά στην επιχειρηματική σας ευκαιρία, στην δουλειά σας. Ακόμα και σε ανθρώπους που σας είχαν πει όχι στο παρελθόν. At home right now for your call. Είναι σπίτι αυτή τη στιγμή και περιμένουν να τους τηλεφωνήσετε. Let's go to the next slide. There is no better time in history for network marketing to shine. There is no better time for network marketing to shine. Theodore, do you guys have Uber in Greece? Yes. Okay. So for the past few years, people have talked about Uber as being potential competition to network marketing. Ε, αναφέρεται στο Uber, Τότε, και λέει ότι οι άνθρωποι λένε, στο παρα... λένε ότι υπάρχουν συζητήσει ότι το Uber ενδεχομένω να είναι ανταγωνιστή του δικτυακού marketing. The term that they use here in the US and I'm not sure they use the same term is the gig economy. Ε, λέει ότι υπάρχει ένα ε, όρο που χρησιμοποιούν στην Αμερική, εμεί δεν το χρησιμοποιούμε, ότι είναι η οικονομία των gigs. Things like Uber, Lyft, Airbnb ε, πράγματα όπως το Airbnb, το Uber. All of those are out of business right now. Όλα αυτά, όλες αυτές οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή ε, δεν δουλεύουν. The only option right now for people to make money from home is network marketing. Η μόνη επιλογή να κερδίσει κάποιος χρήματα αυτή τη στιγμή από το σπίτι είναι το δικτυακό marketing.

I want to read a text message to you. So, Theodore mentioned uh, my recruiting professionals course. You want to pull that out real quick? Yeah. Yeah, this is it. Okay. I have a client that just went through that training four weeks ago. Ε, ο Θοδωρή πριν ανέφερε στο, αναφέρθηκε στο εκπαίδευσή μου αυτήν το recruiting professional, στο πώ να στρατολογείτε επαγγελματίε. Και έχω έναν πελάτη ο οποίο αγόρασε το πρόγραμμα αυτό πριν από τέσσερι εβδομάδε. Σε αυτό το πρόγραμμα ε, διδάσκω πώ να στρατολογήσετε επαγγελματίε υψηλού επίπεδου. My client asked me if it would be okay for her to keep me informed as far as her progress. αν να με κρατάει ενήμερο σχετικά με την πρόοδό This is the last text that she sent to me. Και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε. small problem today. έχω ένα μικρό πρόβλημα σήμερα. Everybody is saying yes to looking at the information. Όλοι όσοι καλό μου λένε ναι στο να δουν τις πληροφορίες που θέλω να τους στείλω. Η απάντησή μου ήταν tough The whole world is awake. <laughs> Λέει δύσκολο πρόβλημα να έχεις. Ε, Όλος ο κόσμος έχει αφυπνιστεί. Δεν έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά στο παρελθόν. And she to know if it or not. Και ήθελε να ξέρει αν θα δουλέψει ή όχι.

και το πώς νιώθετε για τον εαυτό σας και τις δικές σας ικανότητες που φέρνετε στην αγορά. Υπάρχουν πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ανεβάσετε, να βελτιώσετε το παιχνίδι σας σχετικά με την οτροπία, με το μυαλό. One, and I've this to you. Το νούμερο ένα είναι κάτι που το έχω ήδη αναφέρει. Make the decision to step up your game now. Πάρτε την απόφαση να αυξήσετε τη δράση σας τώρα. Είναι η στιγμή να παίξετε σαν να εξαρτώταν η ζωή σας από αυτό. Because it does. Γιατί εξαρτάται η ζωή σας από αυτό. Number Νούμερο 2. Βυθιστείτε στην επιτυχία και στη θετικότητα. here's what i mean by that. what kind of people are you talking to that are lifting you up and encouraging you? what book are you reading? what audio are you listening to? what video are you watching? Τι βίντεο βλέπετε. It be the news. Δεν θα πρέπει να είναι ειδήσει. You, you Θα πρέπει να κάνετε πράγματα που αναπτύσσουν εσά. Τώρα ξέρω ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. We can't be other ότι δεν μπορούμε να είμαστε διαζώσει κοντά έτσι, με άλλου ανθρώπου. But you need to make a choice today. Αλλά χρειάζεται να πάρετε μια απόφαση σήμερα, να κάνετε μια επιλογή σήμερα. Θα αφιερώσετε τον χρόνο, θα περάσετε τον χρόνο στις με ανθρώπους που σας ενθαρρύνουν και σας ανεβάζουν. Business. Ή με ανθρώπους οι οποίοι σας μειώνουν που ασχολείστε με μια επιχείρηση από το σπίτι. And that's the decision you need to make. Γιατί είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρετε; Number three, μονο τρία. Sharpen your skills daily. Ακονίστε καθημερινά τις δεξιότητές σας. How many of you have ever been in the kitchen; πόσοι έχετε βρεθεί στην κουζίνα; With a tomato, με μια ντομάτα, and a dull knife, και ένα σκουριασμένο μαχαίρι, ένα μαχαίρι που δεν κόβει τρισπανό. Και προσπαθείτε να, να κόψετε την ντομάτα με αυτό το στομωμένο μαχαίρι και δεν μπορείτε καν να κόψετε τη φλούδα. But you take the time to the knife. Αλλά αφιερώνετε το χρόνο για να ακονίσετε το πριόνι. And you can slice the και μπορείτε εύκολα μετά να κόψετε σε φέτες την ντομάτα.

Και συναντά έναν ξυλοκόπο που προσπαθεί να κόψει ένα δέντρο. And the is and and no into the tree. Και ο ξυλοκόπος προσπαθεί και ζορίζεται και δρώνει προσπαθώντας να κόψει το δέντρο. The the woods taps him on his ο περαστικός που περνάει από το δάσος τον χτυπάει στον ώμο. Και του λέει I can't help but notice, but there are no teeth on your saw. Ε, ότι το πριόνι σου δεν έχει δόντια, δεν είναι ακονισμένο δηλαδή. The lumberjack looks up to him. Και το κοιτάει ο ψιλοκόπος. And he says, I'm just too busy sawing to sharpen my saw. Και λέει ότι δεν έχω χρόνο, δεν δηλαδή ότι πριονίζω, δεν έχω χρόνο να ακονίσω το πριόνι μου. The sharper your skills are, the better the result that you're going to get. Όσο πιο αχμηρές, ακονισμένες είναι οι δεξιότητές σας, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματά σας. Most of my focus on my training is helping people to sharpen their skills. Η, η περισσότερη η μεγαλύτερη εστίαση που έχω στις εκπαιδεύσεις μου είναι το να βοηθήσω τους ανθρώπους να ακονίσουν τις δεξιότητές τους. I've traveled now 30 countries around the world. Εχω ταξιδέψει Every audience I speak in front of, everyone says I want to be good. But very few people are working at getting good. πολύ λίγοι που κάνουν τη those of you that grew up playing sports in your life, whether it was football, tennis or any other sport, you always went to practice before you played the game. Because practice is what prepares you for the game. Γιατί η εξάσκηση είναι αυτή που σε προετοιμάζει για το παιχνίδι. How much time are you spending, good at Πόσο χρόνο αφιερώνετε στο να γίνετε καλοί στο δικτυακό marketing? The more you practice, the you get. Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο καλύτεροι γίνεστε. The more you practice, the more you earn. Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο περισσότερα κερδίζετε. If you want to be truly great in network marketing, you need to work at getting better. Αν να marketing, χρειάζεται να εργαστείτε να να Number four. The only way for you to grow. is to do things that feel uncomfortable to you. είναι να κάνετε πράγματα που τα νιώθετε άβολα. If you always do what is easy, αν κάνετε πάντα πράγματα που σας είναι εύκολα, you'll never grow. Δεν θα αναπτυχθείτε ποτέ. So at the end of the day, οπότε στο τέλος της ημέρας, when you're tired, when you're exhausted, όταν είστε κουρασμένοι, εξουθενωμένοι, do two more reach outs for your business. Κάντε δύο ακόμα επαφέ για τη δουλειά σας. Prospect, όταν σκέφτεστε έναν υποψήφιο, that you'd love to have in your business, κάποιον που θα θέλατε πολύ να τον έχετε στην επιχείρησή σας, and you're they would never do this, και σκέφτεστε ότι αυτός ποτέ δεν θα το κάνει αυτό, ποτέ δεν θα ασχολούνταν, so είναι ήδη τόσο πετυχημένος,

Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα από την ανταπόκρισή του. Νούμερο Number πέντε. Five. Number five. Κλείστε τις ειδήσεις και κλείστε και τη ροή ειδήσεων στο Facebook. Ο Κωνσταντίνος το είπε πολύ σωστά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες έξω από τη ζώνη άνεσης σας. In order for you to get your mindset in the proper place. Για να μπορέσετε να φέρετε την νοοτροπία σας στην κατάλληλη στο κατάλληλο σημείο. You have to put positive things in here and the news and your news feed right now is far from positive. Θα πρέπει να βάλετε θετικά πράγματα εδώ πέρα στο μυαλό σας και η ειδήσει και η ροή ειδήσεων στο facebook είναι κάτι πολύ μακριά που απέχει πολύ από τα θετικά. Δεν είναι καθόλου θετικά τέλος πάντων. Next slide. Thank When it comes to leadership, everyone is watching you. Your family is watching you Your team is watching you, your Those people who aren't even in your business are watching you. και ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι καν στην επιχείρησή σας σας παρακολουθούν. How do you make the most of it? Πώς μπορείτε να, το, να, εκμεταλλευτείτε αυτό στο αμέγιστά του. Νούμερο ένα. Be Γίνετε το παράδειγμα και καθορίσετε το ρυθμό που θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αν θέλετε η ομάδα σας να κάνει περισσότερα, Χρειάζεται εσείς να κάνετε περισσότερα. If you want your team to be on the leaderboard, you need to be on the leaderboard. Αν θέλετε η ομάδα σας να είναι στο leaderboard, θα πρέπει και εσείς να είστε στο leaderboard. If you want your team to be rising in rank, αν θέλετε η ομάδα σας να ανεβαίνει επίπεδα, you need to be rising in rank. Θα πρέπει εσείς να ανεβαίνετε επίπεδα. Your personal production is critically important. how hard are you working? how are you showing up every day? could you be doing more? most network marketers when asked that question Οι περισσότεροι που ασχολούνται με τη δουλειά αυτή, οι περισσότεροι δικτυωτέ, όταν του κάνουν αυτήν την ερώτηση, παραδέχονται ότι ναι, θα μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα. Now's the time for more. Τώρα είναι η στιγμή για περισσότερα. Νούμερο δύο. Χρειάζεται να εστιαστείτε στι λύσει και όχι στα προβλήματα. Τι μπορώ να κάνω τώρα για να my το μέλλον. Τι μπορώ να κάνω τώρα για να αλλάξω το οικονομικό μου μέλλον. What can I do today to the life of Τι μπορώ να κάνω σήμερα για να επιδράσω, να επηρεάσω τη ζωή κάποιου άλλου. Τι μπορώ να κάνω ώστε ποτέ ξανά, αν ξαναβερθούμε αντιμέτωποι με αντίστοιχη κατάσταση, να μην βιώσω ανησυχία. So that if something like this were to ever happen again,: Where we're locked in our homes and we can't go anywhere.: We can still feed our families: We can still keep a roof over our head And we don't get stuck in worry. Και να μην μιμούμε κολυμπείς στην ανησυχία. And let's see if you can uh, translate this. We need to be warriors, not warriors. πρέπει να είμαστε πολεμιστές και όχι ανησυχητές. The world needs warriors. Ο κόσμος χρειάζεται πολεμιστές. Because we are in a war right now. Γιατί βρισκόμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Number three. Number three. When it comes to working with people on your team.

some people just move their mouths they just move their lips and they keep talking about how they're going to do something but they never do anything those people do not deserve your time the person on your team that's working right now Το άτομο στην ομάδα σας που κάνει τη δουλειά αυτή τη στιγμή That's the that you work with. αυτό είναι το άτομο με το οποίο δουλεύετε. That's the that you help drive depth in an αυτό είναι το άτομο με το οποίο δουλεύετε και το βοηθάτε να δημιουργήσει βάθος στην οργάνωσή σα. Αν οι άνθρωποι που δεν είναι εκεί, που δεν κάνουν τη δουλειά, που δεν εμφανίζονται, αποφασίσουν κάποια στιγμή να εμφανιστούν, then you can work with them as well τότε μπορείτε να δουλέψετε και με αυτού επίση. Εστιαστείτε στου ανθρώπου που κάνουν τη δουλειά, που χτίζουν τη δουλειά. Number four. Νούμερο τέσσερα. People will often work harder for recognition than they do for money. Οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές δουλεύουν περισσότερο για την αναγνώριση παρά για τα χρήματα. And this is a phrase that I heard 30 years ago. Και αυτή είναι μια έκφραση που άκουσα πριν από περίπου 30 χρόνια. Recognize accomplishments, both big and small. Αναγνωρίστε τα επιτεύγματα είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά. αν έχετε ένα άτομο στην ομάδα σας, that recruits one person, που σταρτολογεί που γράφει μόνο ένα άτομο, or they make one product sale, ή που κάνει μια πώληση, you make a big deal out of it. Το κάνετε μεγάλο θέμα. Μεγάλη make, πρόβληση. make sure that person knows how much you value and appreciate their hard work. Θα πρέπει το άτομο αυτό να, να καταλάβει, να γνωρίζει πόσο πολύ εκτιμάτε τη δουλειά του. Most network marketing companies reward people when they rise in rank. Οι περισσότερες εταιρείες δικτυακού marketing αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα. You get awards, trips, money, Παίρνετε βραβεία, ταξίδια, χρήματα. Αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί που αναγνωρίζουν τα μικρότερα επιτέγματα που τελικά οδηγούν στα μεγαλύτερα. Όσοι the leader of your team, ηγέτης της ομάδας σας, Δεν περιμένετε από την εταιρεία σας να αναγνωρίσει αυτά τα άτομα, το κάνετε εσείς αυτό.

και πέτυχαν κάτι, έστω έκαναν μια πώληση, έκαναν ένα συνεργάτη. Και δεν αναγνωρίσατε αυτό το επιδεύμα τους. Them publicly, them αναγνωρίστε τους δημόσια, αναγνωρίστε τους και ιδιωτικά. Make sure that they know how you feel. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν πώς νιώθετε. Five. Νούμερο five.

για το που πηγαίνετε And why you're going there? και γιατί πηγαίνετε εκεί fear τότε ο φόβος πρακτικά δεν έχει σημασία γίνεται άσχετος ασκ, γιατί αυτό το πιο το μεγαλύτερο πράγμα που σταματάει τους ανθρώπους είναι ο φόβος let me with this. να τελειώσω λίγο με αυτό Three weeks Πριν τρεις εβδομάδες περίπου μίλησα μπροστά σε 2.500 άτομα. Και ήμουν στο, κοινό αυτό μιλώντας μπροστά σε αυτή την ομάδα. that how many Και ρώτησα τα άτομα σε εκείνη την αίθουσα πώς εδώ πέρα μέσα θέλετε να πετύχετε σε αυτή τη δια.

κάνετε τη δουλειά, σαν να εξαρτώταν η ζωή σας από αυτό. 90% of the hands in the room went down. Και το 90% των χεριών κατέβηκε. So they say they want to. Οπότε λένε ότι θέλουν. But they're not doing it. Αλλά δεν το κάνουν. I followed up with this made up example. Και μετά είπα το εξής παράδειγμα, το οποίο είναι υποθετικό παράδειγμα. Which right now is an actual reality. Το οποίο αυτή τη στιγμή όμως είναι μια πραγματικότητα. What if you didn't have a job tomorrow? Τι θα συνέβαινε αν δεν είχατε μια δουλειά αύριο? What if you didn't have a savings account? Τι θα συνέβαινε αν δεν είχατε οικονομίες στην άκρη? What if you couldn't borrow money from a friend? Τι θα συνέβαινε αν δεν μπορούσατε να δανειστείτε χρήματα από κάποιον φίλο σας? What if the only way to feed your family and survive... Τι θα, τι θα συνέβαινε αν ε, ο μόνος τρόπος που είχατε για να θρέψετε την οικογένειά σας και να επιβιώσετε ο μόνος τρόπος για να έχετε στέγη πάνω το κεφάλι σας the only way for you to pay your bills. ο μόνος τρόπος για να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας ήταν τα χρήματα που έβγαιναν από τη, τη δουλειά αυτή που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορείτε να κερδίσετε χρήματα. How Πόσοι από εσάς μέσα σε αυτή την αίθουσα θα κάνετε τα πράγματα διαφορετικά? All of the hands in the room went up. Και όλα τα χέρια στην αίθουσα σηκώθηκαν. My was, why aren't you doing it now? Και η ερώτησή μου μετά ήταν, γιατί δεν το κάνετε ήδη αυτό. That was a made up example. Αυτό ήταν ένα υποθετικό παράδειγμα. That's the truth for all of you right now. Αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια για όλους μας αυτή τη στιγμή. Most of the world can't go to work. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά αυτή τη στιγμή. But you can work your network marketing business. Αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας στο δικτυακό marketing. At home. Από το σπίτι. On your phone. Στο τηλέφωνο σας. On your computer. Στον υπολογιστή σας without να χρειαστεί ποτέ να φύγετε από το σπίτι. ο μόνος τρόπος για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα εισόδημα πλήρους απασχόλησης, είναι to treat this like the that it is. Είναι να σε αυτή τη δουλειά σε αυτή την επιχείρηση σαν την σοβαρή δουλειά, σαν σοβαρή επιχείρηση η οποία είναι. So I would encourage you today to make a decision. It's time for you to start acting as if your life depended on it. Because now it. does.